σώξει με σαρά προκάλεσε η φωνική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που είχε ως συνέπεια να αφήσει τη τελευταία του πνοή ο 33χρονος Γιάννης Κατσούνας, γιος νεκροτόμου στο Παχνί. Ο άτυχος άνδρας με καταγωγή από το Φουρνοφάραγκο έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες βράδυ στην περιοχή των αρχαιοτήτων της Γκόρτινας, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο γιο ταχύ. Την 9 Απρίλου 2020 και περί ώρα 21 και 20 ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή αρχαιότητες Γκόρτινας. Και πρόκειτο για τη σύγκρουση δύο γιοταχή επιβατικών οχημάτων, όπου στο ένα όχημα επέβαιναν 5 άτομα και στο άλλο 2. Η σύγκρουση των δύο οχημάτων ήταν σφοδρή, με άνδρες της τρίτης ΕΜΑΚ να σπέδουν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό ατόμων, ενώ ασθενοφορά του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο. Από το όχημα το οποίο επέβαιναν τα 5 άτομα, απεγκλωβίστηκε, όπως διαπιστώθηκε, νεκρός ένας 34χρονος άνδρας, καθώς και μία γυναίκα τραυματισμένη. Τα υπόλοιπα άτομα είχαν, από ό,τι πληροφορήθηκα, παραλυθεί από το ΕΚΑΒ πιο πριν. Στο ένα όχημα επέβαιναν 5 άτομα, ο άτυχος πατέρας, η μητέρα και δύο παιδιά της οικογένειας και ένας ακόμη άνδρας ηλικίας 25 ετών. Η σύζυγός του και η 9χρονη κόρη του τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ελαφρύτερα το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ενώ στο δεύτερο όχημα επέβαιναν 2 νεαροί, οι οποίοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Γιάννη Κατσούνα, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στη Μεσαρά, όπου έχει ξεσπάσει θρήνος. Σε σοβαρή κατάσταση με εγκεφαλική αιμορραγία και κατάγματα στο χέρι και το γοφό, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο η 30χρονη σύζυγός του Βιολέτα, ενώ το ένα παιδί έχει τραυματιστεί στο χέρι και νοσηλεύεται στην παιδοχειρουργική κλινική, ενώ το δεύτερο παιδί νοσηλεύεται με μικρή θλάση στο πνεύμονα στη μονάδα παιδών του Παχνί.